Κύριε Υπουργέ, οι άδειες τις οποίες δικαιούνται οι εργαζόμενοι για την ανατροφή των παιδιών τους αποτελούν ασφαλώς μία κατάκτησή τους, η οποία αντικειμενικά έχει και μία μεγάλη, μία κρίσιμη κοινωνική διάσταση. Αντιλαμβάνεστε. Το Υπουργείο της Παιδείας όμως, στις 21 Αυγούστου του 2020, πάνε κάποιοι μήνες δηλαδή, εξέδωσε μία εγκύκλιο με την οποία αφαιρούσε το δικαίωμα των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών να κάνουν χρήση, κύριε Πρόεδρε, της εννεάμινης άδειάς τους, την οποία και δικαιούνται, σύμφωνα με τον νόμο, για την ανατροφή του παιδιού τους. Επρόκειτο φυσικά για μια αυθαίρετη εγκύκλιο, η οποία κατέπεσε από το Συμβούλιο της Επικρατείας, θα επανέλθω σε αυτό, μια αυθαίρετη εγκύκλιο, αφού φτάνει να υπολογίζει τις άδειες ανατροφής με εκείνη τη λογική, την απεχθή λογική, την αντιλαϊκή λογική του κόστους ωφέλους σε βάρος των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών. Πιο συγκεκριμένα, για να μας καταλαβαίνουν και όσοι μας ακούνε, εκτός από αυτούς που το ζούνε και το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, και είναι πάρα πολλοί αυτοί και πάρα πολλές, πιο συγκεκριμένα, ενώ ένας μόνιμος εκπαιδευτικός μπορεί να κάνει χρήση της εννιάμινης άδειας ανατροφής τέκνου μέχρι να κλείσει τα 4 χρόνια το παιδί του, μέχρι να γίνει δηλαδή 4 ετών, για τους νεοδιοριζόμενους, με την εγκύκλιο που προανέφερα του Υπουργείου Παιδείας, ορίστηκε εντελώς άδικα και αυθαίρετα ως ηλικιακό όριο όχι τα 4, αλλά τα 2 έτη του παιδιού. Δεν καταλαβαίνουμε πραγματικά. Αν και καταλαβαίνουμε πια τη λογική που κρύβεται πίσω από αυτό, φαίνεται ότι ήρθε επιτέλους η ώρα αυτή η εκπαιδευτική που διορίζονται ύστερα από μια πολυετή εργασιακή τους περιπλάνηση σε όλη τη χώρα ως αναπληρωτές, και εσείς τους περιμένατε με ένα πολύ πικρό δώρο. Καθώς με χαρακτηριστική αναλγησία τους περικόπτετε τα δικαιώματά τους, ακόμα και αυτά που είναι σε ισχύ, σύμφωνα με τον νόμο, όπως τις εννιάμινης άδειας ανατροφής τέκνου. Πρέπει να πω εδώ, επανέρχομαι, ότι υπάρχει για το θέμα σχετική απορριπτική απόφαση της εγκυκλίου αυτής από το Συμβούλιο της Επικρατείας, η οποία ακύρωσε φυσικά την συγκεκριμένη εγκύκλιο. Όμως το Υπουργείο Παιδείας, και εδώ δεν καταλαβαίνουμε το λόγο της καθυστέρησης, δεν προχωρά όσο οφείλει στην αναδρομική εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για όσους νεοδιόριστους είχαν παιδιά κάτω των 4 ετών την ημέρα του διορισμού τους και έχασαν αυτήν την άδεια εξαιτίας αυτής της απαράδεκτης εγκυκλίου. Σας ρωτάμε λοιπόν τι προτίθεστε ως Υπουργείο να κάνετε ώστε να ισχύσει αναδρομικά ο νόμος για όσους νεοδιόριστους είχαν παιδί κάτω από τα 4 χρόνια όταν διορίστηκαν την ημερομηνία του διορισμού τους και δυστυχώς δεν την πήραν εξαιτίας αυτής της εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, και βεβαίως το ερώτημα, το γενικό ερώτημα, το οποίο τίθεται εδώ και χρόνια σε όλες τις κυβερνήσεις δυστυχώς, και απάντηση επί της ουσίας δεν παίρνουμε, γιατί δεν εξισώνεται το δικαίωμα της άδειας ανατροφής τέκνου και στους αναπληρωτές, όπως ισχύει για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς. Νομίζουμε ότι δεν μπορούν να διαχωρίζονται οι εργαζόμενοι στις άδειες ανατροφής, δεν μπορεί να διαχωρίζονται οι άνθρωποι γενικότερα. Ευχαριστώ. Κυρία Μακρύ, για 3 λεπτά. Κύριε συνάδελφε, θα συμφωνήσουμε ότι τα εργασιακά δικαιώματα είναι, οφείλουν να είναι σεβαστά, και τα προασπίζει άλλωστε και το Σύνταγμα και η νομοθεσία, και το δικό μας Υπουργείο δεν αποτελεί εξαίρεση σε αυτό. Και νομίζω ότι δεν είναι λογικό να αναφέρεστε σε εφαρμογή λογικών κόστους και ωφέλειας, να αναφέρεστε δηλαδή σε αριθμούς όταν μιλάμε για το ανθρώπινο δυναμικό, μιλάμε για εκπαιδευτικούς, των οποίων την προσφορά και το σημαντικό έργο σεβόμαστε και αναγνωρίζουμε και τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουν. Θα απαντήσω, κύριε Πρόεδρε, στην πρωτολογία για την ενάμινη άδεια ανατροφής των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και στη δευτερολογία για τις αντίστοιχες ρυθμίσεις για τους αναπληρωτές. Όπως ξέρουμε, κύριε συνάδελφε, με την ισχύουσα νομοθεσία στον κώδικα δημοσίων και πολιτικών υπαλλήλων, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, ο χρόνος εργασίας του υπαλλήλου που είναι γονέας μειώνεται κατά 2 ώρες ημερησίως εφόσον έχει τέκνη ηλικίας έως 2 ετών και κατά 1 ώρα εφόσον έχει τέκνη ηλικίας από 2 έως 4 ετών. Εάν ένας γονέας δεν κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου που προβλέπεται σε αυτό το εδάφιο που ανέφερα, δικαιούται 9 μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού. Το ίδιο ισχύει και για γονέα που υιοθετεί ή αναδέχεται τέκνο ηλικίας έως 4 ετών,
δικαιούται και αυτός κατ' εξαίρεση τη χορήγηση του συνόλου της αδείας των 9 μηνών που προβλέπεται εφόσον, μάλλον μέχρι το τέκνο να συμπληρώσει την ηλικία των 4 ετών και όταν αιτηθεί να του χορηγηθεί το δικαίωμα αυτό. Εάν μέχρι τη συμπλήρωση των 4 ετών το διάστημα είναι μικρότερο από 9 μήνες, κύριε συνάδελφε, η άδεια χορηγείται για το διάστημα που υπολείπεται. Τώρα, σε ό,τι αφορά την περίφημη εγκύκλιο στην οποία αναφερθήκατε. Πράγματι, το 20 δημοσιεύθηκε στις 28 του 20 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού. Το θέμα της ήταν χορήγηση άδειας ανατροφής με αποδοχές σε νεοδιόριστο εκπαιδευτικό ή μέλος ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού. Και εκεί παρήχε διευκρινήσεις όσον αφορά στο κανονιστικό πλαίσιο για την άδεια ανατροφής τέκνων στους δημοσίους υπαλλήλους και στους εκπαιδευτικούς με αποδοχές. Δεν είναι αυθαίρετη, όπως είπατε, κύριε συνάδελφε. Στηρίχθηκε στην ημεριθμού 64 του 8 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία ανέφερε ότι η διάρκεια της άδειας ανατροφής στην περίπτωση υπαλλήλου που κατά το χρόνο του διορισμού του έχει τέκνο ηλικίας κάτω των 4 ετών, ποσοτικός, περιορίζεται και έχει τόση διάρκεια σε μήνες, όσο και το άθροισμα των ωρών του μειωμένου ωραρίου που θα ελάβαν ο γονέας μέχρι τη συμπλήρωση των ετών διευκόλυνσης με μειωμένο ωράριο. Αυτή η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους είχε γίνει αποδεκτή, κύριε συνάδελφε, από τον τότε Υπουργό Εσωτερικών. Και σύμφωνα με όσα ισχύουν, οι γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους μετά την αποδοχή τους είναι πράξεις που είναι υποχρεωτικές για τη διοίκηση. Είναι ακριβές και αυτό που είπατε, ότι ένας εκπαιδευτικός προσέφηκε στο Συμβουλίο της Επικρατείας, δημοσίευσε στις 16-12 του 2021 απόφαση με την οποία ακύρωσε αυτή την εγκύκλωση ανυπόστατη. Γιατί κρίθηκε ότι περιείχε νέο κανονιστικό πλαίσιο και δεν περιείχε διευκρινήσεις επί της υπάρχουσας νομοθεσίας. Μετά την κοινοποίηση της απόφασης, όπως οφείλαμε, κοινοποιήθηκε η απόφαση στη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου, εκδόθηκε εγκύκλιο στις 3 Δευτέρα του 2022, που αναφέρεται την ακύρωση της επίμαχης εγκυκλίου, για να μην κουράζω περισσότερο, λόγω της εκδόσεως της αποφάσεως του Συμβούλου Επικρατείας και ισχύει το καθεστώς το προηγούμενο. Και τώρα οι διευθύνσεις της εκπαίδευσης χορηγούν τις άδειες σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς, παρά την εγκύκλιο αυτή που αποτέλεσε μια παρένθεση που νομικά ακυρώθηκε, μάλλον δικαστικά ακυρώθηκε. Σε ό,τι αφορά την αναδρομική χρήση αδειών, σας λέω κατηγορηματικά ότι όταν πληρούνται οι απαραίτητες νομικές προϋποθέσεις, οι άδειες δίνονται σε εκείνους που τις δικαιούνται. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δελή, καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. 3 λεπτά για τη δευτερολογία σας. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Καταρχήν, η λογική του κόστους ωφέλους χαρακτηρίζει την κυβέρνησή σας όπως και όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Δεν χαρακτηρίζει την πολιτική του ΚΚΕ. Είναι μια λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία εφαρμόζεται παντού και με ιδιαίτερη μάλιστα επιμονή στα κοινωνικά δικαιώματα. Και αυτή η λογική του κόστους ωφέλους είναι τελικά και η λογική της εγκυκλίου που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας τότε το 2020. Να εξοικονομηθεί δηλαδή προσωπικό, να εξοικονομηθούν χρήματα. Αυτή ήταν η λογική της. Δεν μπορεί να το έχει. Αλλά ας μην μείνουμε σε αυτήν. Η εγκύκλιος αυτή, είπατε ότι στηρίχθηκε σε μία γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Έρχεται όμως, κυρία Υπουργέ, το Συμβούλιο της Επικρατείας και λέει ότι αυτή η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους είναι άκυρη. Είναι αντισυνταγματική, είναι, εν πάση περιπτώσει, είναι παράνομη. Ναι, λέω, από την ώρα που υπάρχει, εδώ μιλάμε, εσείς μιλάτε για μία γνωμοδότηση στην οποία στηρίχθηκε η εγκύκλιος του Υπουργείου και εγώ σας λέω για μία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας η οποία ακύρωσε αυτήν την εγκύκλιο του Υπουργείου, άρα δεν αποδέχτηκε, ακύρωσε και τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Νομίζω ότι είναι ένα απολύτως λογικό συμπέρασμα. Ανώτερη φυσικά απόφαση είναι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και όχι η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Και αυτό αποδεικνύεται από το ότι εσείς ως Υπουργείο εκδώσατε μία νέα εγκύκλιο με την οποία ακυρώθηκε το θέμα. Αυτή είναι η ιστορία. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα. Ισχύει για από εδώ και πέρα. Για αυτούς όμως οι οποίοι έπεσαν θύματα αυτής της παράνομης εγκυκλίου για ένα και περισσότερο χρόνο και είναι πάρα πολλοί αυτοί. Υπάρχει εκπαιδευτικός στην Βιωτία εδώ κοντά, η οποία από το 9 μήνο που δικαιούνταν από τον Απρίλη του 2021 πήρε 2 μήνες άδεια σύμφωνα με την εγκύκλιο που ίσχυε τότε, πριν βγει δηλαδή
η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το θέμα, γι' αυτό σας καλούμε να κάνετε την, να κάνετε την αναδρομική, αν θέλετε, διόρθωση αυτής της αδικίας που υπέστησαν αρκετοί και αρκετές συνάδελφοι με μικρά παιδιά, έτσι ώστε να πάρουν, να έχουν τη δυνατότητα της, της παράτασης, όχι της, της εννιάμινης, εν πάση περιπτώσει, άδειας που δικαιούνται ως γονείς. Δεν έχει περάσει πολύ καιρός, τα παιδιά τους δεν είναι μεγάλα, μικρά είναι ακόμα, 3-4 ετών, δικαιούνται και νομίζουμε ότι θα πρέπει να το κάνετε αυτό. Αν κατάλαβα καλά, υπονοήσατε ότι δεν πρόκειται να γίνει, να το πείτε όμως καθαρά, και ότι από εδώ και πέρα θα ισχύει το εννιάμινο και για αυτούς. Όμως θα ήθελα να επανέλθω λιγάκι και για τους αναπληρωτές. Αυτό για την ιστορία, νομίζω ότι πρέπει να έχετε ευθύνη να αποκαταστήσετε μία αδικία την οποία εσείς προκαλέσατε. Όχι εσείς προσωπικά, η κυβέρνησή σας. Καταλαβαίνετε τώρα. Δεν μπορεί δηλαδή να λέμε «Ω, γέγονε» και συνεχίζουμε από εδώ και πέρα. Θέλω όμως να σταθώ λιγάκι στους αναπληρωτές. Για άλλη μια φορά, για αυτούς που, εν πάση περιπτώσει, ζουν αυτήν την πολυετή εργασιακή περιπλάνηση από νησί και από περιοχή της χώρας σε περιοχή, για τη διάλυση των οικογενειών τους, για το κόστος της διαμονής τους. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, και αυτό δεν αφορά βεβαίως μόνο τη δική σας κυβέρνηση, για να είμαστε δίκαιοι, αφορά όλες τις κυβερνήσεις, γιατί την ίδια ερώτηση είχαμε κάνει και στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν μειωμένα δικαιώματα σε σχέση με τους μόνιμους εκπαιδευτικούς. Γιατί? Είναι εκπαιδευτικοί δεύτερης κατηγορίας. Τα παιδιά τους δεν έχουν τα δικαιώματα που έχουν και τα άλλα παιδιά σε σχέση με τους γονείς τους, σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα. Κι όμως, αυτοί οι άνθρωποι εμποδίζονται στην πραγματικότητα με την πολιτική που ισχύει εδώ και χρόνια να δημιουργήσουν οικογένειες. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν ελάχιστες άδειες κοίησης, λοχίας και μειωμένες βέβαια άδειες, ελάχιστες άδειες ανατροφής. Για να μην σας πω ότι είχαμε και ένα κρούσμα παλιότερα επί ΣΥΡΙΖΑ, όπου έπρεπε να παραιτηθεί μια εκπαιδευτικός η οποία βρισκόταν σε επαπειλούμενη κοίηση. Δεν είχε δικαίωμα άδειας δηλαδή. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά καθόλου δεν συνηγορούν με αυτό το αφήγημα του δημογραφικού προβλήματος. Δεν είναι αφήγημα, είναι ένα πρόβλημα πραγματικό, αλλά είναι μια πολιτική η οποία υπονομεύει τελικά το δημογραφικό και, εν πάση περιπτώσει, αποδεικνύει ότι τα δάκρυα των αστικών κομμάτων για το δημογραφικό ζήτημα της χώρας είναι κροκοδίλια και τίποτε περισσότερο. Εν πάση περιπτώσει, σας καλούμε για άλλη μια φορά να δώσετε διευκρινιστικές οδηγίες σε σχέση με τη νέα εγκύκλιο που ισχύει πράγματι, έτσι ώστε, εγώ θα έλεγα, και με μια ευρύτερη αντίληψη για την ομαλή λειτουργία των σχολείων, να πάρουν και όσοι στερήθηκαν άδικα αυτήν την άδεια ανατροφής εξαιτίας της εγκυκλίου σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δηλή. Ορίστε, κυρία Μακρύ, 3 λεπτάκια για σας για τη δευτερολογία σας. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, δεν σας είπα εσάς. Καλησπέρα, εγώ σας απάντησα όμως όταν είπα. Ναι, να είστε καλά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, την αναφορά που έκανα στην εγκύκλιο που στηρίχθηκε σε γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, την έκανα για λόγους ιστορικούς, επειδή την αναφέρατε στην ερώτησή σας, και να διευκρινίσω σε όσους μας ακούν ότι δεν ήταν αυθαίρετη. Και να σας πω ότι αμέσως συμμορφωθήκαμε με την απόφαση. Σας είπα, μόλις κοινοποιήθηκε, και προφανώς είναι υπέρτερο το Συμβούλιο της Επικρατείας, και εννοείται, όπως όλα τα Υπουργεία, έτσι και το δικό μας, συμμορφώθηκε και εξέδωσε τη διευκρινιστική εγκύκλιο. Σε ό,τι αφορά σε αυτό το οποίο αναφέρεστε και επιμένετε, την αναδρομική χορήγηση, σας το είπα σαφώς, θα το επαναλάβω αν δεν έγινε αντιληπτή. Όπου το επιτρέπει ο νόμος, λαμβανομένων υπόψη και των συνταγματικών ρυθμίσεων, κύριε συνάδελφε, ναι, βεβαίως η άδεια δίδεται. Τώρα στο δεύτερο θέμα στο οποίο αναφέρετε, που είναι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Για τους μόνιμους και τους αναπληρωτές και εκπαιδευτικούς αναπληρωτές, ισχύουν τα προβλεπόμενα για όλους τους εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τους οποίους συμπληρωματικά εφαρμόζονται οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Με νόμο όμως της δικής μας κυβέρνησης, γιατί εμείς δεν χύνουμε κροκοδίλια δάκρυα, κάνουμε συγκεκριμένες ενέργειες και αναφερθήκατε πολύ γλαφυρά. Και εγώ θα το συνυπογράψω αυτό για την ταλαιπωρία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που γίνουν όλη την Ελλάδα και προσφέρουν σημαντικό εκπαιδευτικό έργο. Αλλά θα σας θυμίσω, όπως κάνω κάθε φορά που είμαστε εδώ στη Βουλή για κοινοβουλευτικό έλεγχο μαζί, ότι εμείς διορίσαμε μετά από πάρα πολλά χρόνια. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ακόμη αναπληρωτές που ταλαιπωρούνται, αλλά πάντως διορίσαμε και θα διορίσουμε και άλλους, και ας καταγραφεί αυτό. Επίσης, λοιπόν, όπως έλεγα,
Κάνε με ευμενέστερες ρυθμίσεις για τους εκπαιδευτικούς με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και κατά αναλογία και με βάση τη διάρκεια της σύμβασης μπορούν να πάρουν ειδική άδεια 22 ημερών, ειδική άδεια 6 ημερών λόγω αναπηρίας, ειδικές άδειες σε δικαστικούς συμπαραστάτες, χορηγείται στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς άδεια ασθένειας τέκνου, άδεια για παρακολουθήσεις σχολικής επίδοσης, πάντα σε αναλογία με τη διάρκεια της σύμβασης. Για τις άδειες για την ανατροφή τέκνου. Ο πατέρας ή μητέρα που είναι αναπληρωτής εκπαιδευτικός και έχει παιδί μέχρι 2 ετών έχει δικαίωμα να κάνει χρήση του μειωμένου διδακτικού ωραρίου κατά 2 ώρες την εβδομάδα από το διδακτικό ωράριο που παραφέρεται στη σύμβαση και απαλλαγή από τις πρόσθετες εξοδιδακτικές υποχρεώσεις. Εναλλακτικά, ο φυσικός, θετός ή ανάδοχος γονέας, είτε μητέρα είτε πατέρας, αναπληρωτής εκπαιδευτικός ή μέλος του ειδικού εκπαιδευτικού ή βοηθητικού προσωπικού, εάν δεν κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου, μπορεί να πάρει άδεια για την ανατροφή του τέκνου με αποδοχές διάρκειας έως 3 μηνών και 15 ημερών. Το διάστημα αυτό λογίζεται ως χρόνος διδακτικής υπηρεσίας, ως χρόνος ασφάλισης στους οικείους κλάδους κυρίας σύνταξης, καθώς και στους οικείους φορείς επικουρικής ασφάλισης. Επίσης, χορηγείται στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, σε όλους τους εργαζόμενους, μεταξύ αυτών και στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, γονική άδεια για την ανατροφή παιδιού διάρκειας 4 μηνών, χωρίς αποδοχές εκ μέρους του εργοδότη, που μπορεί ο εργαζόμενος να τη χρησιμοποιήσει είτε συνεχόμενα, είτε τμηματικά, μέχρι το παιδί να γίνει 8 ετών, να συμπληρώσει τα 8 χρόνια. Για τη χορήγηση αυτής της γονικής άδειας πρέπει ο εργαζόμενος γονέας να έχει συμπληρώσει 1 έτος συνεχόμενης ή με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στον ίδιο εργοδότη. Τους 2 πρώτους μήνες της γονικής άδειας, ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να καταβάλει επίδομα γονικής άδειας στον κάθε γονέα, μηνιαίως, ποσού ίσου με το ελάχιστο νομοθετημένο μισθό, όπως ορίζεται κάθε φορά. Και επίσης, και με αυτό τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας πω πως ρυθμίσαμε πρόσφατα, με νόμο που ψηφίσαμε το 2022, να υπάρχει έγκαιρος χρονικός προγραμματισμός να υποβάλλονται οι αιτήσεις αδείας σε περιπτώσεις κατά τις οποίες γνωρίζουν, όπως είναι στην περίπτωση της ανατροφής τέκνου, και αυτό, δηλαδή η αιτήση να υποβάλλεται το αργότερο μέχρι 31 Μαΐου, η χορήγηση να εκδίδεται μέχρι 30 Ιούνιου και αυτό επιτρέπει και τα εργασιακά δικαιώματα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών να ικανοποιούνται, αλλά και η εύρυθμη εκπαιδευτική διαδικασία να μην παρακολλείεται. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.